Αύριο λοιπόν με λαμπρότητα θα γιορταστεί η επέτειος της μάχης στο Αγιονόρι. Εκεί που για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες οι ελληνικές δυνάμεις, οι επαναστατικές, κέρδισαν τακτικό τουρκικό στρατό και άλλαξαν τη ροή του αγώνα. Ξέρετε, στην επανάσταση του 21, τακτικό τουρκικό στρατό νικήσαμε μόνο στα Δερβενάκια και στο Αγιονόρι και διαλύσαμε τη στρατιά του Δράμαλη, και μετά από εκεί μας πήραν σοβαρά οι ξένοι, δόθηκαν και κάποια χρήματα δάνεια, τα οποία ένα κομμάτι δεν ήρθε ποτέ στη χώρα, αλλά το κομμάτι που ήρθε ήταν αποφασιστικό για να κερδίσουμε τότε τον αγώνα τον εθνικό απελευθερωτικό. Θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε καθήκον να γιορτάσουμε αυτήν την επέτειο. Χθες αναβλήθηκε για κάποιους λόγους που είχαν να κάνουν με το πένθος το τριήμερο η αντίστοιχη εκδήλωση στα Δερβενάκια. Στο Αγιονόρι θα γίνει η εκδήλωση και ταυτόχρονα θα αποκαλυφθεί και η προτομή του Νικηταρά σε ένα χώρο που διαμορφώθηκε εκεί κάπου 300 τετραγωνικά, που διαμορφώσαμε όμορφα, που στήσαμε το μνημείο για να θυμίζει σε όλους τους Έλληνες και στις επόμενες γενιές το που έγινε μία από τις πιο σημαντικές μάχες της Ελληνικής Επανάστασης στο φυσικό χώρο, γιατί μέχρι τώρα αυτή η γιορτή γινόταν σε ένα χώρο που δεν ήταν ο φυσικός χώρος της μάχης. Γινόταν στο μνημείο του Νικηταρά. Είχαμε μία επέτειο στο Αγιονόρι υποβαθμισμένη και μία αναβαθμισμένη στο μνημείο του Νικηταρά που είναι στο Χιλιομόδι. Όμως αποκαθιστούμε και την ιστορία και την ιστορική μνήμη, γιατί εκεί έγινε η μάχη, και αν κάποιος πάει και σκάψει εκεί αυτά τα άγια χώματα θα δει ακόμα και σήμερα χιλιάδες οστά από αυτούς που έπεσαν σε αυτή τη μάχη, Έλληνες και Οθωμανούς, να είναι σε αυτή την περιοχή. Σε αυτή την περιοχή που έγινε μια σημαντική μάχη για να απελευθερωθεί η χώρα μας.